η Δύση προσπαθεί να υποκινήσει μακροχρόνιες συγκρούσεις και να δημιουργήσει νέα προβλήματα και κρίσεις, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπολύοντας για μία ακόμη φορά βέλη με φόντο την Ουκρανική κρίση αλλά και τα όσα έχουν συμβεί τελευταία με τους αγωγούς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον αρχηγό του ρωσικού κράτους, αυτές οι προσπάθειες γίνονται για να αποτραπεί ο σχηματισμός μιας δικαιότερης παγκόσμιας τάξης. «Η μονοπολική ηγεμονία καταραίει αναπόφευκτα», είπε. «Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που η Δύση είναι κατηγορηματικά απρόθυμη να αποδεχθεί». Ο ίδιος πρόσθεσε και τα εξής. «Ξέρουμε ότι η Δύση εκπονεί σενάρια για να υποδαβλήσει νέες συγκρούσεις στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όμως έχουμε ήδη αρκετές. Οι σειράξεις στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ιδίως εκείνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι φυσικά το αποτέλεσμα της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Στην επιδίωξη των στόχων τους, οι γεωπολιτικοί μας αντίπαλοι είναι έτοιμοι να επιτεθούν σε οποιαδήποτε χώρα, να την καταστήσουν το επίκεντρο μιας κρίσης, να προκαλέσουν μια έγχρωμη επανάσταση και να εξαπολύσουν ένα λουτρό αίματος. Όλα αυτά τα έχουμε δει περισσότερο από μία φορά», τόνισε χαρακτηριστικά.